άνοιξε τις πύλες της η ετήσια έκθεση μοντελισμού, η οποία διοργανώνεται από την Ένωση Μοντελιστών Ιωαννίνων, τον αρχαιότερο σύλλογο του είδους στην Ελλάδα, με διαρκή δράση από το 1992 γύρω από τη διάδοση του συγκεκριμένου χόμπι. Για τρεις ημέρες μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, στατικά και τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα όλων των τύπων, κατασκευασμένα από μοντελιστές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη, θα παρουσιαστούν στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες. Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μοντελιστών Ιωαννίνων, Παναγιώτης Καβαδάς, απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους να παρευρεθούν στην έκθεση, η οποία φέτος θα συνοδεύεται για πρώτη φορά και από αντίστοιχο διαγωνισμό, αποσκοπώντας την περαιτέρω διάδοση του μοντελισμού. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην έκθεση που διοργανώνει η Ένωση Μοντελιστών Ιωαννίνων. Παράλληλα, έχουμε και τα 30 επαιτειακά χρόνια του συλλόγου μας. Η έκθεση διεξάγεται στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων. Έχουμε εκθέματα από όλη την Ελλάδα και εκθέματα από όλη την Ευρώπη. Ο μοντελισμός είναι ένα χόμπι, ο οποίος αποσκοπεί στο να φέρει την νεολαία κοντά, έτσι, και για όλες τις ηλικίες φυσικά, από 5 έως και 105 χρονών. Και έχουμε ανοίξει από σήμερα Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα συνεχίσουμε και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα περίπου. Είναι διαγωνισμός, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε διαγωνισμό σαν Ένωση Μοντελιστών Ιωαννίνων, έτσι, και ελπίζουμε, έτσι, να έρθει όλος ο κόσμος εδώ πέρα, έτσι, να βραβευθεί, έτσι, και να αποκομίσει και εμάς καλύτερες εμπειρίες, έτσι, μέσα από την έκθεση και τον διαγωνισμό που κάνουμε. Mm-hmm. Πραγματικά τα εκθέματα, όπως είπαμε και πριν, είναι από όλη την Ελλάδα, αρκετά εντυπωσιακά, όπως είδατε και εσείς. Το μεγάλο όγκο των εκθεμάτων τον περιμένουμε αύριο Σάββατο, όπου θα έρθουν και από την Ευρώπη πολλοί μοντελιστές και πιστεύω ότι όχι μόνο θα γεμίσουμε, αλλά θα βάλουμε και επιπλέον τραπέζια. Όπως εξήγησε ο κύριος Καβαδάς, ο μοντελισμός μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ανθρώπων όλων των ηλικιών, αφού πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να καθοδηγήσουν όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτή. Μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με τον μοντελισμό από οποιαδήποτε ηλικία επιθυμεί. Βέβαια, σε μικρή ηλικία και από τα 5 ακόμα, με την καθοδήγηση μεγαλύτερων μοντελιστών μπορεί να μπει σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, και να συνεχίζει μέχρι, όπως είπαμε πριν, και τα 105 έτη και μακάρι και παραπάνω.